Καλημέρα κύριε Αγγελούδη. Καλημέρα κύριε Βενιέρη, γεια σας. Φαντάζομαι ότι αυτή τη φορά δεν θα πέσουμε στα βαθύ, θα πάμε ένα βήμα παραπάνω την ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, εμάς ό,τι σας αφορά, είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε την ετοιμότητα να παρεύουμε στις λιμενικές υποδομές ώστε να υποδεχθούν μια τέτοια υπηρεσία και επίσης να κάνουμε όλα τα σχετικά για τις αδειοδοτήσεις. Η ανάπτυξη αυτής της δράσης, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον πηγαίνει στις εταιρείες, στις αεροπορικές, για αυτές δηλαδή που θα έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα να φέρουν τα υδροπλάνα στην πόλη. Ενδιαφέρον υπάρχει. Είναι γεγονός ότι είχαμε δύο εταιρείες οι οποίες έχουν στείλει τις προτάσεις τους ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα υδατοδρόμιο. Εμείς είδαμε και αποείδαμε ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης μας με το Βορειοανατολικό Αιγαίο πλέον έχει μόνιμα και αρνητικά χαρακτηριστικά και με την κατάργηση του πλοίου, η οποία οφείλεται βέβαια στους ιδιοκτήτες των πλοίων που δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν αυτή τη γραμμή. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία σε συνεννόηση και με το Δήμο Θεσσαλονίκης να υποδεχθούμε μια τέτοια δράση. Τώρα, αυτό κύριε Αγγελούδη, επειδή είστε έμπειρος άνθρωπος, αυτό θα είναι τα υδροπλάνα, τι αριθμό επιβατών μπορούν να μεταφέρουν? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Το λιμάνι έρχεται και λέει, εγώ έχω αυτή την λιμενική υποδομή που έχει να κάνει με το σταθμό υποστήριξης, με το που πρέπει να σταθμεύουν τα αεροπλάνα και την άδεια να χρησιμοποιηθεί ένας θαλάσσιος χώρος που απαιτούν οι προδιαγραφές, προκειμένου να μπορούν να προσθαλασσώνονται και να απογειώνονται. Αφού λυθούν όλα αυτά τα θέματα, εμείς σε ό,τι μας αφορά είμαστε έτοιμοι σαν λιμάνι, δηλαδή ήδη ολοκληρώθηκε ένας διαγωνισμός για την μελέτη που έπρεπε να γίνει πολύ μικρού ποσού, που λέει ποιο είναι το business plan και τι χρειάζεται για τις αδειοδοτήσεις. Αναθέσαμε να προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης. Ελπίζω ότι το ελληνικό κράτος και το τέρας της γραφειοκρατίας θα πάει γρήγορα όλες τις διαδικασίες. Από τη στιγμή που θα έχουμε την αδειοδότηση για υδατοδρόμιο, θα πρέπει να βγούμε και να γίνει ένας δημόσιος διαγωνισμός για το ποιες εταιρείες πλέον μπορούν να έρθουν και να χρησιμοποιήσουν την Θεσσαλονίκη ως κέντρο ανάπτυξης αυτών των δρομολογίων. Έχω την ενημέρωση, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον στις προτάσεις που συζητούν, ότι από τα Γιάννενα που υπάρχει η Λίμνη και την Καστοριά, μέχρι το Βορειοανατολικό Αιγαίο και μέχρι την διαδικασία που λέγεται Σποράδες και λοιπά νησιά στην ευρύτερη περιοχή, μπορούν να αποτελούν εν δυνάμει καλούς προορισμούς. Χρονοδιάγραμμα. Αν αυτό το πράγμα το υποστηρίξει το επιβατικό κοινό και υπάρχουν αξιόπιστες μεταφορικές εταιρείες αεροπλάνων, νομίζω πως είναι ένα καλό μέσο για να αναπτυχθεί. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Σε ό,τι αυτά το χρονοδιάγραμμα που εμείς βάζουμε από σήμερα είναι 2 μήνες να μας ολοκληρωθεί η μελέτη. Θεωρούμε ότι θέλει περίπου 1 δίμηνο με τις κατάλληλες πιέσεις που θα ασκήσουμε, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, στα συναρμόδια Υπουργεία για να δώσουν την άδεια. Και βλέπουμε μετά από εκεί η διαδικασία είναι σε σχέση με τις μεταφορικές εταιρείες, τι ετοιμότητα έχουν για να φέρουν αεροπλάνα και να αναπτύξουν αυτή τη διαδικασία. Στόχος μας είναι μέσα στο 2015 να υπάρξει η έναρξη αυτής της δράσης. Ωραία, μια χαρά. Και είχαμε και πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα πρώτο 9μηνο του 2014. 27% πρώτη φορά τόσο μεγάλη αύξηση για τον Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης. Αυτό σας πιστώνεται. 9 νομίζω. Καλά. 27. Νομίζω και στους εργαζόμενους. 27%. Και είναι μια συλλογική προσπάθεια. Όταν λέω σας πιστώνετε, αναφέρομαι στο σύνολο των εμπλεκομένων στο Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης. Ναι, χωρίς εργαζόμενους δεν γίνεται τίποτα. Μιλάμε για όλους τους τομείς. Δηλαδή... Μάλιστα. Κύριε Αγγελούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Focus 103,6.